ΑΦΙΣ.KL. ΑΦΙΣ Κλαπάνια ΔΕΕ. Συνεχώς δίπλα στον αγρότη. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στο εργατικό κέντρο της πόλης Οσερών πραγματοποίησαν το πρωί καθαρίστριες σχολικών μονάδων με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως με τις συμβάσεις έργου τους. Αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε πανελλαδικά σήμερα να γίνει μια κινητοποίηση, να γίνει απεργία σε όλους τους νομούς, όλη την Ελλάδα και να επικοινωνηθεί το πρόβλημά μας, να διακουστεί σε όλους τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται με εμάς που εργαζόμαστε στα σχολεία, δημοτικά και γυμνάσια. Γνωρίζετε ότι οι ανάγκες τις οποίες καλύπτουν είναι πάγιες κυριακής και πρέπει πλέον να υπάρξει μια διαφορετική αντιμετώπιση στο θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε εδώ και πολλά χρόνια. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για την κατάσταση την οποία επικρατεί στα σχολεία. Και άλλη φορά γνωρίζετε, θέσαμε το θέμα μας, αλλά δυστυχώς τα προβλήματα μεγαλώνουν, μέρα με τη μέρα γίνονται χειρότερα. Οπότε και πάλι πήρε απόφαση η Ομοσπονδία, πανελλαδικώς αυτή τη φορά, να δώσουμε την έκθεση του θέματος που αρμόζει, διότι 9.000 περίπου καθαρίστριες όλη την Ελλάδα ασχολούνται με... 9.000 καθαρίστριες όλη την Ελλάδα ασχολούνται με σύμβαση έργου, παρέχουν σημαντική εργασία που δυστυχώς δεν αναγνωρίζεται από κανέναν. Να σημειωθεί πάντως πως η σημερινή συγκέντρωση των σεραίων καθαριστριών στήριζε το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ Σερών. Και η ΑΔΔΗ στηρίζει τον αγώνα των συμβασιούχων καθαριστριών. Τα αιτήματά τους είναι δίκαια. Αφού μας ζήτησαν να συμμετέχουμε στον αγώνα τους, είμαστε εδώ κοντά τους και θα συμμετέχουμε και σε όλες τις κινητοποιήσεις που θα κάνουν. Μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό. Διαχρονικό. Νομίζω όμως ότι έπρεπε να έχει πιο πολύ κόσμο εδώ για να δείξουν περισσότερο το πρόβλημά τους και τα προβλήματα που έχουν και αντιμετωπίζουν. Αλλά βασικά το θέμα είναι ότι και οι πολίτες έπρεπε να είναι εδώ, γιατί τα σχολεία πρέπει να είναι καθαρά, πρώτον για τα παιδιά μας. Είναι θέμα υγείας. Ο σύλλογός μας στηρίζει πλήρως τον δίκαιο αγώνα των καθαριστριών των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων του νομού αλλά και όλης της χώρας. Είναι ένα αίτημα για θέματα αυτονόητα. Εμείς ως Σύλλογος το αναδεικνύουμε, δεν είναι τωρινό το θέμα, αλλά νομίζω ότι τώρα έχει γίνει ακόμη χειρότερο και όταν μιλούμε για μισθούς 200-300 ευρώ, οι οποίοι έχουν περικοπεί μάλιστα κατά 10%, για συνθήκες απαράδεκτες εργασίας, για συμβάσεις έργου οι οποίες δεν υπογράφονται στην ώρα τους, δεν καλύπτουν όλη τη χρονική διάρκεια, δεν επιτρέπουν ούτε στο Ταμείο Ενεργείας κάποιες από τις κυρίες να βγούνε. Νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτή, η οποία υποσχέθηκε τα πάντα στους πάντες, θα πρέπει επιτέλους να κάνει πράξη αυτές τις υποσχέσεις της. Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων, δεν υπάρχουν καθαρίστριες πολλών ταχυτήτων. Πρέπει να τονίσω ότι το σωματείο, το εργατικό κέντρο έχει σωματείο καθαριστριών ιδιωτικού τομέα και δημοσίου. Αυτές όλες οι εργαζόμενες ήταν στο σωματείο του εργατικού κέντρου και πολλές παραμένουν. Διότι εμείς στηρίζαμε και στηρίζουμε τον αγώνα τον οποίο δίνουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες όλες οι εργαζόμενες. Πρέπει να πω ότι έχουν απληρωθούν 5 και 6 μήνες. Πραγματικά είναι σε ομοιρία και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι προχωράει η σημερινή κυβέρνηση και σε μείωση μισθών. Έτοιμα μεγάλο είναι άμεσα αποπληρωμή των παλιών δουλευμένων και παράλληλα να γίνουν αορίστο χρόνο. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να είναι στον αέρα. Αντιλαμβάνεστε, είναι η πιο δύσκολη δουλειά που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε εργαζόμενος. Όπως τονίζουν οι καθαρίστριες, η μεγάλη πλειοψηφία τους απασχολούνται σήμερα με συμβάσεις έργου και από ανάγκη επιβίωσης έχουν αποδειχθεί μια χαμηλότατη αμοιβή, η οποία καλύπτει μόνο μικρό μέρος της παρασχόμενης δουλειάς τους, ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, όπως και οι εργαζόμενες με αορίστου χρόνου σχέσης εργασίας. Το κράτος μέχρι τώρα, όπως αναφέρουν, τις θεωρεί εργολάβους καθαρισμού κατά αποκοπή, χωρίς όμως δικαιώματα. Γνωρίζετε ότι από το 2008 με το διάταγμα του Παυλόπουλου οι καθαρίστριες, οι ΔΑΧ σημερινές που ανήκουν στους Δήμους γίνανε μόνιμες και έκτοτε για μας υπάρχει ένα καθεστώς ομοιρίας. Κάθε χρόνο βασανιζόμαστε με τη σκέψη αν την επόμενη σχολική χρονιά γίνει η σύμβασή μας εκ νέου ή αν στα σχολεία μπουν συνεργεία ή μεγαλοεργολάβοι οι οποίοι θα μας πάρουν το πενιχρό εισόδημα το οποίο ξέρετε λαμβάνουμε από την εργασία μας. Θα σας πω, είναι του ύψους των 200-300 ευρώ. Εξαθλίωση στο εργασιακό καθεστώς, στο ασφαλιστικό μας. Αναφέρομαι σε αυτό διότι μέχρι το 2010
Μέχρι το 2010 τα ένσημά μας ήταν βαριά και ανθυγιεινά. Τουλάχιστον το παρηγόρημά μας ήταν αυτό. Η ελπίδα μας ήταν ότι κάποια στιγμή τα ένσημά μας μετράνε στο βαρύο και ανθυγιεινό. Δυστυχώς από το 2010 μας έχουν βάλει στο απλό ένσημο, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παράλληλα, αυτό που σημειώνει οι καθαρίστριες είναι πως θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για να μην μειωθεί η ήδη ελάχιστη αμοιβή τους, να πάρουν τα δεδουλευμένα τους, να μονιμοποιηθούν στις θέσεις εργασίας τους και να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι χωρίς εξαιρέσεις στα βαρέα και ανθυγιεινά για να έχουν, όπως τονίζουν, καθαρά και ασφαλή σχολεία και εργαζομένους που μπορούν να αμείβονται και να ζουν με αξιοπρέπεια. Σε ένα σχολείο κάνουμε την ίδια δουλειά, υποβαλόμαστε στις ίδιες συνθήκες εργασίας. Οι ΔΑΧ έχουν το βαρύ και ανθυγιεινό ένσημο, εμείς έχουμε το απλό. Οπότε ζητάμε πρώτον μονιμοποίηση, δεύτερον επαναφορά στα βαρύα και ανθυγιεινά ένσημα και τα δικά μας. Και επίσης έχω να σας αναφέρω ότι αυτούς τους πενιχρούς μισθούς που αναφέραμε προηγουμένως, φέτος η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ αποφάσισε να κάνει και μείωση του 10%. Η χρηματοδότηση η οποία χρειάζεται να γίνει και να καταβληθεί στο ΕΝΙΔΙΒΗΜ του ταμείου το οποίο μας χρηματοδοτεί ήταν 39.500.000 και ο προϋπολογισμός ψήφισε 25.000, δηλαδή μείον 2 με 2,5 εκατομμύρια λιγότερα, οπότε καταλαβαίνετε ότι 10% θα είναι μείον στο μισθό μας.